ο ΕΟΠΗ δεν πληρώνει. Μάλλον δεν πληρώνει, γιατί του χρωστά πάρα πολλά λεφτά. Σε ποιους? Στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Δηλαδή έχει κάποιος στη μέση, το έχει τόνα, έχει το πόδι, το έχει χίλια δύο πράγματα, οι οποίοι δεν πληρώνει. Παναγιώτης Βουζικάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο πρόεδρος. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλά. Ο ΕΟΠΗ δεν πληρώνει, έτσι? Δεν πληρώνει, και δεν πληρώνει όχι μόνο τώρα το τρίμηνο που ο ΕΟΠΗ είναι στην κατάσταση, δεν πληρώνει τα ταμεία που έχουν φτιαχτεί για τον ΕΟΠΗ, ναι, όπως ο ΟΑΕ και όπως ο ΟΠΑΒ, που πρόεδρος του ΟΑΕ είναι ο νυν πρόεδρος του ΕΟΠΗ, ο κύριος Μουδούρης, και πρόεδρος του ΟΠΑΒ είναι ο νυν αντιπρόεδρος του ΕΟΠΗ, ο κύριος Κυριάκος Φιλιώτης. Έχουν να πληρώσουν από το 2010. 2010 και 2011 οι φυσικοθεραπευτές είναι απλήρωτοι από αυτούς τους οργανισμούς, και επί ένα τρίμηνο τώρα που είμαστε με τον ΕΟΠΗ, ενώ ο νόμος λέει κατά τέλος του μηνός καταθέτουμε παραπεμπτικά και εντός 45 ημερών εξοφλούν το 90%, έχουμε φτάσει στο τρίτο τρίμηνο, ναι, και δεν έχουμε ούτε καν καταθέσει παραπεμπτικά. Δεν ξέρουν με τι τρόπο θα μας πούν να καταθέσουμε τα παραπεμπτικά. Για πόσα χρήματα μιλάμε, κύριε πρόεδρε? Μιλάμε για εκατομμύρια. Είμαστε 3.000 εργαστήρια ψυχοθεραπείας σε όλη την Ελλάδα, και εμείς είμαστε τα εργαστήρια ψυχοθεραπείας της γειτονιάς, στην επαρχία, στη συνοικία. Δεν είναι τα πολυτελεία εργαστήρια ψυχοθεραπείας. Είναι το εργαστήριο ψυχοθεραπείας που εξυπηρετεί το φτωχό κόσμο. Βέβαια, διότι εδώ τώρα μας σταματήσετε εσείς, ζήτω που καήκαμε. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν πάει άλλο. Μέχρι αυτοκτονίες έχουμε, κύριε Αρτιά. Χάσαμε πριν από μια εβδομάδα μια συνάδελφο 40 ετών στη Μαγνησία, άφησε σημείωμα. Έπεσε με το αυτοκίνητο στον κρεμό, αφήνοντά τη πίσω δύο παιδιά. Μου τηλεφώνησε, ναι, χθες ένα συνάδελφό σας και μου λέει: Γιώργο, δύο χρόνια έχουμε να πληρωθούμε. Κοιτάξτε, δύο χρόνια. Εμείς σαν ιδιωτική επιχείρηση αντιμετωπίζουμε όλα τα έξοδα της επιχείρησής μας και δεν έχουμε εισόδημα καθόλου. Μάλιστα, διότι τώρα μάλιστα, όλα τα ταμεία έχουν πάει στον ΕΟΠΗ και όλος ο κόσμος προσπαθεί να καλυφθεί με την ασφάλισή του. Δεν έχει λεφτά να πληρώσει ο κόσμος. Εμείς δεν πληρωνόμαστε, ενώ ταυτοχρόνως τα έξοδά μας για να συντηρήσουμε την επιχείρησή μας διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται. Ούτε η εφορία μένει πίσω, ούτε το ΤΕΒΕ μας μπορεί να μείνει πίσω, ούτε το ενίκιο μας μένει πίσω, ούτε η ΔΕΗ, ούτε τα χαράτσια του Βενιζέλου, ούτε τίποτα. Όλα πρέπει να τα πληρώνουμε και με τι έσοδα. Λοιπόν, έχει φτάσει στο απροχώρητο και στο αμήν. Έχουμε, αν θέλετε, μία-δύο κουβέντες να σας πω. Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κάποιες κινήσεις που δεν γινόταν αλλιώς. Τη Δευτέρα, 12 με 2, σε όλη την Ελλάδα, οι φυσικοθεραπευτές θα είναι μπροστά στα γραφεία του ΕΟΠΗ και στα κεντρικά στην Κηφισία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, διεκδικώντας το αυτονόητο. Πληρώστε τα δεδουλευμένα μας. Και ταυτοχρόνως, εάν δεν βρεθεί λύση, λυπούμεθα που το λέμε αυτό το πράγμα, από 1η Τετάρτου δεν θα δεχόμεθα τα παραπεμπτικά του ΕΟΠΗ. Θα πρέπει να το πληρώνει ο ασθενής. Μάλιστα. Παίρνει δελτίο παροχής υπηρεσιών και να πηγαίνει στον ΕΟΠΗ να του τα δώσει, που δεν τα δίνει, λέει ο ΕΟΠΗ. Κύριε Αλλά Πρόεδρε, δεν μπορούμε άλλο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά.